Γεια σας και πάλι. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αγοράσουμε από το Banggood. Λοιπόν, για να αγοράσουμε από το Banggood θα πρέπει να έχουμε κάνει εγγραφή, να έχουμε δημιουργήσει δηλαδή λογαριασμό. Για να δημιουργήσουμε λογαριασμό πάμε εδώ στο Register και πατάμε Register για να δημιουργήσουμε το λογαριασμό μας. Μπορούμε είτε να το κάνουμε με το email, με απλό λογαριασμό, δημιουργώντας έναν λογαριασμό μέσα στο Banggood. Μας ζητάει εδώ ένα ψευδώνυμο, το email μας, το κωδικό, επιβεβαίωση κωδικού, τα γράμματα που δείχνει μέσα στην εικόνα να τα γράψουμε στο πλαίσιο, ότι συμφωνούμε και αν θέλουμε να μας στέλνουν μηνιαία για προσφορές και τα λοιπά, email στο email μας, έτσι. Λοιπόν, create your account, δηλαδή να δημιουργήσουμε το λογαριασμό μας. Θα μας έρθει ένα email στα εισερχόμενα και θα πρέπει να πατήσουμε επιβεβαίωση από εκεί. Αλλιώς, εφόσον έχουμε Facebook ή Twitter ή Google Plus ή VK, εφόσον έχουμε κάτι από αυτά, θα μπορέσουμε να συνδέσουμε το λογαριασμό μας με το Facebook, με το Twitter ή με το Google. Εγώ προσωπικά το έχω συνδέσει με το Google, οπότε τώρα θα κάνω την σύνδεση και θα τα πούμε σε λιγάκι. Και αφού συνδεθήκαμε στο λογαριασμό, μας βγάζει στην αρχική σελίδα, στην οποία βλέπουμε εξ αρχής κάποιες προσφορές που τρέχουν εδώ πέρα κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, ανάλογα αλλάζουν. Λοιπόν, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, εφόσον θέλουμε να παραγγέλνουμε από εδώ, είναι να πάμε στο My Account και να φτιάξουμε το Address Book, δηλαδή τη διεύθυνσή μας. Εφόσον πάμε στο Address Book, θα πρέπει να κάνουμε Add a New Shipping Address, δηλαδή να προσθέσουμε μία καινούρια διεύθυνση. Λοιπόν, προσθέτουμε το email μας, προσθέτουμε το πρώτο, το όνομά μας, τέλος πάντων, ας βάλουμε George, να βάλουμε και ένα email εδώ, ξέρω εγώ, papakigmail.com, να βάλουμε last name, α, δεν το αναγνωρίζει κιόλας το email, δεν πειράζει, τέλος πάντων, να βάλουμε και ένα last name, name, address, ξέρω εγώ, address 2, δηλαδή η διεύθυνση μας δεν είναι υποχρεωτική, να βάλουμε δεύτερη διεύθυνση, city, ξέρω εγώ, από που είμαστε. Λοιπόν, εδώ μας λέει να διαλέξουμε την εθνικότητα, να διαλέξουμε από ποια χώρα είμαστε. Βάζουμε Greece, να βάλουμε Αττική, από ποια περιοχή, το τηλέφωνο, 210, μπλα 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 μπλα, τέλος πάντων, το ταχυδρομικό μας κώδικα, 12345. Λοιπόν, αυτά, please input city, ξέρω εγώ city, να βάλουμε Athens, έτσι. Βάζουμε ό,τι είναι να βάλουμε, τα στοιχεία μας και πατάμε save. Λοιπόν, εφόσον πατήσουμε save, αποθηκεύει την διεύθυνσή μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για να αγοράσουμε κάτι. Λοιπόν, πάμε στην αρχική σελίδα και πάμε να δούμε, ας πούμε, στις flash deals, στις προσφορές. Για να δούμε στις προσφορές τι θα μας βγάλει. Λοιπόν, μας βγάζει εδώ αυτές τις προσφορές, εδώ πέρα, σε διάφορα αντικείμενα, δεν μας βγάζει σε συγκεκριμένα, έχει εδώ ντοπάστες, έχει, ξέρω εγώ, στικάκια που μετράμε την κατανάλωση των συσκευών μας, έχει διάφορα πραγματάκια. Τέλος πάντων, έστω ότι διαλέγουμε κάτι εμείς, ξέρω εγώ, να διαλέξουμε, ας διαλέξουμε αυτό το στικάκι. Λοιπόν, από τις flash deals, στοιχεία πήγα στις flash deals. Λοιπόν, εδώ μας δίνει μια επιλογή. Καταρχάς μας δείχνει εδώ πέρα τη βαθμολογία του προϊόντος. Να τα πάρουμε από την αρχή, έτσι. Μας λέει ότι είναι 4,9 στα 5 αστέρια. Πολύ καλή, έτσι. Λοιπόν, 1245 reviews από άλλους αγοραστές. Εδώ να κάνουμε μια ερώτηση σχετικά με το προϊόν. Εδώ μας λέει πόσα τεμάχια έχει πουλήσει, 27.629 μέχρι τη στιγμή που κάνουμε το βίντεο. Μας λέει ότι είναι σε stock. Αυτά είχαμε πει ότι πρέπει να τα προσέχουμε όταν έκανα και το βιντεάκι για το Gearbest. Πάνω κάτω ισχύουν τα ίδια και εδώ.
πρέπει να τα, να τα προσέχουμε αυτά, αν είναι σε stock, αν είναι, ξέρω εγώ, αν έχει ένα τεμάχιο, έτσι. Λοιπόν, μας λέει εδώ ότι συνήθως φεύγει σε μία εργάσιμη μέρα, εφόσον το παραγγείλουμε σήμερα, δηλαδή αύριο θα το στείλουν. Εδώ πέρα μας λέει σε τι νόμισμα θέλουμε να βλέπουμε την τιμή. Καλό είναι την τιμή να τη βλέπουμε σε δολάρια Αμερικής, έτσι ώστε να μην έχουμε μπερδέματα με τη μετατροπή του νομίσματος, λόγω του ότι θα πληρώσουμε με το PayPal και μπορεί το PayPal να έχει άλλη ισοτιμία ευρώ-δολάριο. Λοιπόν, το αφήνουμε δολάριο, να είμαστε σίγουροι. Αν θέλουμε να δούμε πόσο έχει περίπου σε ευρώ, πατάμε εδώ ευρώ, έτσι, και βλέπουμε ότι είναι 2,70, ας πούμε, έτσι. Αλλά το αφήνουμε στα δολάρια Αμερικής, 2,99. Να ξέρετε ότι το ευρώ είναι, όταν διαλέγουμε ευρώ, είναι λίγο πιο φτηνά από ό,τι μας λέει σε δολάριο. Λοιπόν, μας λέει την προηγούμενη τιμή πρώτης έκπτωσης. Για πόσο ισχύει η έκπτωση, μία μέρα 19 ώρες 44 λεπτά και συνεχίζει να μετράει αντίστροφα, έτσι, ο χρόνος. Από ποια αποθήκη θα έρθει, της Κίνας. Ελεύθερα μεταφορικά, 7-25 εργάσιμες μέρες και μας λέει to Greece via standard shipping. Λοιπόν, και εδώ έχουμε να διαλέξουμε εξ αρχής, μπορούμε να το διαλέξουμε και μετά. Αν θα έρθει standard shipping, είναι χωρίς να πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Αν θα έρθει με air parcel register, δίνουμε 1,30 επιπλέον στην τιμή του προϊόντος και μας λέει 7-25 μέρες, priority direct mail, expedited shipping και EMS express mail service. Η κάθε επιλογή χρεώνει και κάτι το ανάλογο. Αυτά τα είχαμε πει και στο GearBest. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε του προϊόντος, του εκάστοτε προϊόντος. Τώρα τυχαία μπήκα εγώ στο στικάκι, ας πούμε, που μετράμε την κατανάλωση αμπέρ και volt συσκευών. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε σε κάθε προϊόν τα χαρακτηριστικά του. Και αν δεν είμαστε σίγουροι, να κάνουμε μια ερώτηση στο κατάστημα, εδώ που λέει Ask a Question. Λοιπόν, να κάνουμε μια ερώτηση έτσι ώστε να πάρουμε την απάντηση στην απορία μας. Μπορεί να μην έχει εδώ πέρα, ας πούμε, στις λεπτομέρειες του προϊόντος. Μας δείχνει εδώ κάποιες εικόνες πόσο καταναλώνει, ας πούμε, το κινητό με φόρτιση από powerbank, ξέρω εγώ, έτσι. Λοιπόν, κάποια βίντεο. Μας λέει την περιγραφή εδώ πέρα. Τώρα, εντάξει, δεν κάνω review το συγκεκριμένο προϊόν, απλά πάνω κάτω πώς φαίνεται. Λοιπόν, μας δείχνει εδώ πέρα λεπτομερώς τις διαστάσεις του προϊόντος, έτσι. Λοιπόν, και από κάτω μας έχει από πελάτες που έχουν αγοράσει ήδη το προϊόν αυτό, κάποιες φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει ή τη βαθμολογία που έχουν βάλει ή τα σχόλια που έχουν γράψει. Και λέει εδώ όλα είναι τόσα, 1245. Τα καλά είναι 1235 και τα κακά είναι 10. Άμα δούμε ότι τα κακά είναι 1235 και τα καλά 10, κάτι γίνεται. Πάμε στα κακά και διαβάζουμε εδώ πέρα, ο καθένας, ας πούμε, γράφει, αυτός λέει συγκεκριμένα δούλευε για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά λέει νέκρωσε. Τέλος πάντων, και του γράφουν από κάτω από τον Banggood ότι να μιλήσει με το κέντρο service. Εν ολίγης είναι αυτό το σκεπτικό, ότι πρέπει να ρίχνουμε και μια ματιά αν μας καλύπτει το προϊόν και αν είναι αυτό που κοιτάμε. Λοιπόν, επίσης, πάμε εδώ, μπορούμε να δούμε φωτογραφίες σχετικά με το προϊόν, έτσι, πώς είναι και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να δούμε στις μεθόδους αποστολής. Και μας λέει εδώ πέρα, airmail or register airmail, ανάλογα για την περιοχή. Λοιπόν, εμείς είμαστε, οπότε, στο other countries. Και μας λέει 7-25 μέρες, για να μην μας έχει κάπου συγκεκριμένα. Εδώ στο priority μας έχει όμως, Greece, να το. 7-12, Japan Direct, EMS Expedited. Λοιπόν, register ή απλό ταχυδρομείο θέλει 7-25 μέρες. Λοιπόν, μας εξηγεί κάποια πράγματα, πάνω κάτω στην ίδια φιλοσοφία όπως και το
GearBest, απλά αλλάζει λίγο το περιβάλλον. Να τα διαβάζουμε για να έχουμε μία εικόνα του τι περιλαμβάνουν οι μέρες αυτές που θα αποσταλεί το αντικείμενο που επιλέξαμε. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Μπορούμε να διαλέξουμε και μας λέει 64 τεμάχια έμειναν για στην τιμή της προσφοράς. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πάρουμε αυτό. Αν δεν θέλουμε να το πάρουμε τώρα, buy it now, μπορούμε να κάνουμε add to cart ή μπορούμε να το βάλουμε στη wish list, στα αγαπημένα δηλαδή. Πάμε να κάνουμε buy it now. Πατάμε buy it now και μας πάει απευθείας στο καλάθι μας. Λοιπόν, τι μας δείχνει εδώ τώρα. Μας δείχνει το αντικείμενο που έχουμε διαλέξει. Μας δείχνει πόσο κοστίζει και τι έκπτωση έχει. Μας δείχνει ότι είναι προμό και μας λέει ότι τυχόν κουπόνια δεν ισχύουν σε προμό ή σε VIP προϊόντα. Εδώ μας έχει το ταμπελάκι αυτό ότι είναι προμό. Αν δεν το είχε θα μπορούσαμε να βάζουμε ένα κουπόνι εφόσον έχουμε και να παίρνουμε μια έκπτωση. Την έκπτωση την έχουμε πάρει ήδη, είναι 3 δολάρια, έτσι. Και η τελική τιμή είναι 2,99. Λοιπόν, standard shipping, free shipping 7 έως 25 μέρες. Χωρίς tracking, αν θέλουμε να βάλουμε tracking number, μας χρεώνει 1,30. Λοιπόν, έχω ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο ότι καλό είναι να βάζουμε tracking number για να ξέρουμε πού είναι το δέμα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, να κάνουμε μία αναζήτηση και να ξέρουμε πού είναι το δέμα μας. Λοιπόν, πατάμε tracking number, οπότε η τιμή πηγαίνει στα 4,29 εδώ πέρα, δολάρια πάντα. Λοιπόν, και από κάτω, αν θέλουμε να βάλουμε ασφάλεια, να ασφαλίσουμε τέλος πάντων την παραγγελία μας, εντάξει δεν ισχύει, ισχύει αλλά δεν χρειάζεται εφόσον θα πληρώσουμε με PayPal, έτσι. Λοιπόν, είναι ήδη ασφαλισμένα αυτά που αγοράζουμε. Το υπόλοιπο, πόσο κοστίζει η αποστολή και το τελικό ποσό που θα πληρώσουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ στη δεξιά πλευρά της σελίδας που βλέπουμε τώρα. Ship my orders to Greece. Έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να διαλέξουμε εδώ πέρα το νόμισμα. Τα αφήνουμε όπως είναι. Ελλάδα και τα λοιπά. Αν έχουμε κάποιο κωδικό, αν έχουμε κάποιους πόντους, εδώ θα πάρουμε κάποια έκπτωση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αν έχουμε το κουπόνι, μπορούμε να το βάλουμε και να πάρουμε κάποια έκπτωση. Στο συγκεκριμένο όμως προϊόν δεν γίνεται γιατί είναι προμό. Έχει το ταμπελάκι του προμό. Πρέπει να μην έχει προμό και VIP. Λοιπόν, βάζουμε εφόσον δεν είναι προμό και εφόσον έχουμε το κουπόνι μας, βάζουμε το κουπόνι, πατάμε apply και βλέπουμε ποια είναι η έκπτωση. Αν έχουμε πόντους επίσης, εδώ μου λέει ας πούμε ότι έχω 62 πόντους, διαθέσιμοι 45. Λοιπόν, μπορώ να βάλω ξέρω εγώ 45, να κάνω redeem εδώ πέρα και να πάρω μια έκπτωση. Επίσης μας έχει επιλογή να αφαιρέσει από τη συσκευασία το λογότυπο του Banggood, έτσι. Λοιπόν, η διεύθυνση που ορίσαμε εξ αρχής, έτσι, μπορούμε να βάλουμε νέα διεύθυνση. Αν υπολογίζουμε ότι δεν θα είμαστε στη διεύθυνση τον καιρό που είναι να λάβουμε το δέμα, βάζουμε την άλλη διεύθυνση. Λοιπόν, να μας έρθει αλλού. Πάντα PayPal. Έτσι, μπορούμε να γράψουμε ένα μήνυμα για τον πολιτή, ξέρω εγώ ότι να κάνει στα αγγλικά, να κάνει καλό πακετάρισμα, να στείλει ξέρω εγώ το δέμα με post NL και τα λοιπά. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ τώρα, αυτοί στέλνουν με ό,τι θέλουν, δηλαδή ενώ είχαμε την επιλογή στο GearBest αν θα μας έρθει με Post NL ή όχι, αυτοί στέλνουν με ό,τι θέλουν. Μπορεί να έρθει με Singapore Post, μπορεί να έρθει με Post NL, γενικά έτσι, ό,τι τους είναι εύκολο εκείνη την ώρα. Λοιπόν, εμείς εφόσον έχουμε πληρώσει με PayPal πάντα και έχουμε κάνει και tracking number στο προϊόν μας, είμαστε
Εξασφαλισμένη. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε λοιπόν στην αρχική σελίδα να δούμε. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να ψάξουμε για το προϊόν που θέλουμε. Εντάξει, εδώ είναι το καλάθι μας. Τι έχουμε βάλει μέσα, μπορούμε να το κάνουμε remove. Εδώ είναι τα αγαπημένα μας, εφόσον έχουμε ψάξει και έχουμε αποθηκεύσει κάποια για αργότερα στα αγαπημένα. Επίσης, μπορούμε να δούμε π.χ. τυχαία, να αυτά τα τρυπάνια, 50 τεμάχια σου λέει εδώ πέρα, να προσέχουμε για την περιγραφή, έτσι. Γιατί καμιά φορά οι εικόνες μπορεί να ξεγελάνε. Σου λέει 50 τεμάχια ενός, 1,5, 2, 2,5 και 3 χιλιοστών, τιτάνιουμ κτλ. Κτλ. Μπορούμε να το βάλουμε αυτό στη λίστα των αγαπημένων. Πατάμε λοιπόν εδώ και τι μας βγάζει. Μας βγάζει να λάβουμε email όταν η τιμή θα πέσει. Έτσι. Το τικάρουμε εδώ και βάζουμε το email μας για να μας έρθει email όταν θα πέσει η τιμή. Λοιπόν, τα βάλαμε αυτά στα αγαπημένα. Και όταν θα μας έρθει email, θα δούμε ας πούμε ότι από 2,85 πήγε ξέρω εγώ 2,60 ή 2,5 ή 2 ευρώ ας πούμε ανάλογα. Οπ, θα μας έρθει το email ή όσο πέσει η τιμή. Όταν πέσει, θα μας έρθει το email εφόσον δεν βιαζόμαστε κάποια αγορά που έχουμε κάνει. Λοιπόν, αν θέλουμε να το πάρουμε στην ίδια τιμή, το παίρνουμε επί τόπου. Λοιπόν, κοιτάμε την περιγραφή, είπαμε, κοιτάμε τις μεθόδους αποστολής. Λοιπόν, μας λέει εδώ ότι είναι 7 με 25 μέρες. Λοιπόν, το 7 με 25 μέρες δεν πάει να πει ότι θα έρθει σε 7 ή σε 25 μέρες. Μπορεί να μεσολαβήσουν, έχουμε πει, πολλά πράγματα. Μπορεί να υπάρξει κάποιο κόλλημα του δέματος, έτσι. Λοιπόν, επίσης, όσον αφορά το τελωνείο, για το τελωνείο δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι δεν θα περάσει ή ότι θα περάσει. Έτσι, είναι ρευστά τα πράγματα. Εμένα μέχρι στιγμής δεν μου έχει τύχει να περάσει κάποιο δέμα μου είτε από τον Banggood, είτε από τον Gearbest, είτε από άλλο site. Θα κάνω και για εκείνο review κάποια στιγμή να περάσει τελωνείο. Βέβαια, κοιτάμε να μας στέλνουν τα δέματα, αν είναι δυνατόν, με post NL. Έτσι ώστε να έρχονται μέσω Ευρώπης. Λοιπόν, νομίζω το είδαμε το site εν ολίγης. Έχει εδώ αριστερά τις κατηγορίες σχετικά με το τι θέλουμε να ψάξουμε. Εντάξει, διαφημίσεις εδώ, διάφορα πραγματάκια, άλλες διαφημίσεις εδώ, προσφορές. Μας λέει ας πούμε τι έκπτωση έχει, 14%, 22%, 29% κτλ. Γιατί θέλουμε να ψάξουμε, hot και νιου, καινούργιες προσφορές, εδώ πέρα, ναι, εντάξει, γενικά έχει τέτοια, άμα ψάξεις, βρίσκεις πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ δεν έχω εγώ affiliate, όπως έχω στο Gearbest, οπότε όταν θα υπάρξει affiliate και στο Banggood, θα σας ενημερώσω και ισχύει ο ίδιος τρόπος που έχω δείξει στο βίντεο, πώς στηρίζετε το κανάλι. Αν θέλετε τώρα εσείς να αγοράζετε ό,τι αγοράζετε είτε από το Gearbest και θέλετε να το αγοράσετε, έχω ξαναπεί ότι δεν σας χρεώνει τίποτα. Λοιπόν, παρακάτω. Αυτή είναι η τρόποι που είδαμε. Γενικά είναι απλό site και αυτό. Έτσι, μπορούμε να δούμε εδώ view orders, κάτι τελευταίο. Να δούμε τις αποστολές μας, έτσι. Τι έχουμε αγοράσει, την ιστορία μας, εδώ πέρα, view history, τι έχουμε δει. Λοιπόν, έχει εδώ τους πόντους μας από τις αγορές που έχουμε κάνει. Εδώ είμαστε τώρα στο προφίλ, τους πόντους που έχουμε αγοράσει, έτσι, μάλλον τους πόντους που έχουμε κερδίσει. Εδώ πέρα βλέπουμε για ποιο λόγο έχουμε πάρει κάποιους πόντους, τα κουπόνια μας, πώς το λένε, τη λίστα των αγαπημένων, προπαραγγελίες κτλ. Κτλ. Affiliate program, community service settings, εφόσον θέλουμε να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στο προφίλ μας. Λοιπόν, help έχει live chat, έτσι, after sales και pre-sales. Για after sales θέλει request και σου απαντάνε εφόσον πρόκειται για service, για οτιδήποτε τέτοιο. Λοιπόν, pre-sales, start online chat, μπορείς να ρωτήσεις
ό,τι σε απασχολεί σχετικά με το αντικείμενο που θες να αγοράσεις. Help Center, Contact Us, μπορείς να επικοινωνήσεις. Λοιπόν, Ship to Greece, είπαμε, το αφήνουμε σε δολάρια. Μπορούμε να το κάνουμε αγαπημένο αυτό που μας ενδιαφέρει και να το βάλουμε να λάβουμε ειδοποίηση στο email μας όταν πέσει η τιμή. Λοιπόν, γενικά είναι απλό site. Προσέξτε τι πατάτε. Μην πατήσετε κάτι και χρεωθείτε περαιτέρω. Καλό είναι να αποφεύγετε τις αποστολές με courier. Αν δεν βιάζεστε το προϊόν, καλό είναι να κάνετε υπομονή, να κάνετε την παραγγελία σας και να έρθει με απλό ταχυδρομείο. Πάντα να βάζετε tracking number, πάντα αγορά με PayPal. Λοιπόν, νομίζω τα είπαμε όλα. Για οποιοσδήποτε ερωτήσεις, απορίες, παρατηρήσεις έχετε, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Τσεκάρετε και τη σελίδα στο Facebook. Ανεβάζω κατά καιρούς προσφορές, κουπόνια που μου δίνει το GearBest, που σε εκτοσούλες για διάφορα πραγματάκια, ηλεκτρονικά και όχι μόνο. Αυτά από μένα, θα τα πούμε και σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. We love, we love.